Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε την 14η αγωνιστική της Development League και το ματσάκι ανάμεσα στους Τεμπελχανάδες και τους All Stars. Το παιχνίδι ξεκίνησε, τους All Stars να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση του μάτς. Να πούμε πως οι δύο ομάδες έχουν ίδιο ρεκόρ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, 4 νίκες και 8 ήττες, αμφότερες οι ομάδες στην σεζόν. Δεν θα βγει εδώ η συνεργασία, καθώς η πάσα του Κοφόπουλου κατέληξε κάτω από τα πόδια του παίκτη του, Τζόρτζου. Τα Μπελχανάδες τώρα στην πρώτη επίθεση τους. Ιζής. Παλά στον Κολιούση. Άσε ανάμεσα από δύο Δημαράς, έχει κερδίσει το φάουλ που είναι και το πρώτο στην σημερινή αναμέτρηση. Πρώτο ομαδικό για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Γουμάς. Μαμονάς. Αθηνή έξω. Παίρνει και πάλι για να εκτελέσει από τα αριστερά. Δεν έφερε το πρώτο καλάθι. Ο Λουτάρς τώρα στην επίθεση με τον Αγγέλο Γιαννάκη. Ο Κράκης αφήνει στη γωνία. Αγγέλο Γιαννάκη θα το πάρει το σούτ. Δεν το βάζει όμως. Για κατοχή. Άλλα τη χέρια τώρα. Δημαράς. Πάει προς τα μέσα από τα δεξιά, δεν μπορεί να σκοράρει. Θετικό rebound του Γκουμά. Μια ευκαιρία για τους Ροζ. Σφαλιάρα στην μπάλα, προλαβαίνει ο Κολιούσης. Ας το κοτήσει την συνέχεια από τον Ράιζι. Παραμένει το σκορ στο 0-0. Μετά από αυτές τις πρώτες στιγμές που διανύουμε τώρα στο παιχνίδι μας. Λουκάκης ψάχνει επιλογές, άφησε στον Τζορτζό, ο οποίος θα πάρει και τώρα κοντά. Κάνει την τρίπλα, κρατάει παρολίγο να του φύγει μπάλα. Και Λογιαννάκης φτάσε κοντά, αυτό έχεις όμως. Μαράς τώρα στην άλλη πλευρά. Είδε την κίνηση του Γκούμα, προσπάθησε να τον περάσει την πάσαλα. Βρέθηκε αντίπαλο στην ροή της μπάλας και την έστειλε εκτός. Δημαράς τώρα για τους γηπεδούχους και πάλι θα κοπεί η πάσα και μένουν τώρα 11 δευτερόλεπτα για τους Μπελχανάδες. Πλάτιος Αμονάς, μπάλα στον Δημαρά με 4 δευτερόλεπτα. Εκείνος θα πλησιάσει και θα σκοράρει. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης, το οποίο έρχεται από τον Δημαρά για το 2-0. Ο Φόβουλος, ο Δουκάκης, του δώσε και πάλι. Είναι ύψος το σούτ, ο Φόβουλος δεν μπορεί να σκοράρει. Δημαράς τώρα φεύγει στον ευνηδιασμό, κόντρα στον Άγγελο Γιαννάκη πήγε, ο οποίος πήδηξε μπροστά του και τον δυσκόλυψε και στο τελείωμα. Καπραλός. Πέρασε πάσα για τον Τζόρτζο από μια δύσκολη θέση. Πιεζόμενος ο Τζόρτζος δεν μπορούσε να σκοράρει. Παραμένουν καθυλωμένοι στο 0 All Stars. Από την άλλη, εδώ ξεδιπλώνω το ωραίο για να έρθει ακόμα ένα καλάθι και πάλι από τον Δημαρά για το 4-0. Ο Φόβουλος άφησε στον Δουκάκη και εκείνος με τη σειρά του στον Τζορτζό. Ο Γελογιαννάκης έχει τον Δημαρά πάνω του. 3 δευτερόλεπτα ακόμα για τους All Stars. 2-1, δεν είχε δει το ρολόι και τελειώνει και ο χρόνος επίθεσης. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων, χωρίς να μπορέσουν ούτε και σε αυτή την επίθεση να βρουν τους πρώτους τους πόντους. Δημαράς. Σαν απέναντι. Ο Κολιούσης και θα εκτελέσει για τέτοιες κιόλας. Δεν το βάζει. Το rebound στα χέρια των All Stars με τον Άγγελο Γιαννάκη να κατεβάζει. Φτάνει και μέχρι την άλλη πλευρά. Δεν σκοράρει ούτε τώρα. Στην άλλη πλευρά τώρα οι Ροζ σε μια γρήγορη επίθεση θα πάνε. Καθαρή άμυνα
από τους φιλοξενούμενους, ο Γελογιαννάκης, που βαλάει την μπάλα μέχρι την άλλη πλευρά και θα κερδίσει και το φάουλ επίσης. Φάουλ που είναι το πρώτο και για τους, και για τους τεμπλεχανάδες, που είναι, έχουν δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Κάκης πάει μόνος στη φάση, δεν μπορεί να σκοράρει. Εθαρίζει και το rebound ο Κολιούσης. Λέγει για την πάσα για τον Σαμονά. Θα περάσει. Ας αφήσω από την πλάτη. Η Μαράς ξεφεύγει. Με το δεξί χέρι δεν μπορεί να βρει στόχο. Γραπώνει την μπάλα ο Τζορτζούς. 5,5 λεπτά ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Σκορ στο 4-0. Με τους Old Stars να αναζητούν ακόμα τους πρώτους τους πόντους. Και η επιλογή εδώ. Ενδιασμός με τον Δημαρά για τους Ροζ, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Θα μένω ένα εύκολο καλάθι εδώ, ο Γκούμας έρχεται με φόρα και θα σκοράρει για το 6-0. Ο Φόβουλος κόβει και η πάσα του Δημαράς τώρα. Έχει και πάλι μια καλή ευκαιρία να βρει τους δύο πόντους και θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Για το 8-0. Έχουμε και διακόπη τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση εδώ στον Άγιο Νικόλαο, 8-0 το σκορ. Οι Τεμπελχανάδες είναι η μόνη ομάδα η οποία έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι στιγμής σε αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Γιαννάκη, Αμερικόπουλος, είναι ολομόναχος, δεν πήγε κάποιος πάνω του, δεν τιμωρήσε όμως την αντίβαλη άμυνα. Και ο Γιαννάκης τώρα, μετάει. Να δούμε αν θα καταφέρουν να σπάσει το ρόδι και οι φιλοξενούμενοι. Σε διατρίσα τον Καπράλο, άστοχο. Τελικό rebound όμως για τους... Είχαμε ένα μικρό θεματάκι με την κάμερα γι' αυτό και διακόπηκε η ροή. Στο 13 το σκορ, 3 και 5 ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Λουκάκης, ωραία η πάσα και ήρθε και το καλάθι από τον Τσουμπάρα για το 15. Σαμονάς, πάση στα αριστερά για τον Χατζη Κωνσταντίνου. Πάλι Σαμονάς θα σταθεί, θα σηκωθεί, δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Μαζεύει ο Καπράλος. Γελογιαννάκης, πέρασε η πάσα του. Περίτεχνη κίνηση από τον Τσουμπάρα, ο οποίος παλεύει, δεν μπορεί να γίνει κίνηση όμως. Σαμονάς θέλει να περάσει, να φύγει γρήγορα στην επίθεση, αλλά τον σταματάει με φάουλο ο Κοφοπούλος, ο οποίος ζητάει για αλλαγή τώρα. Για να καθίσει να πάρει κάποιες ανάσες στην θέση του. Στο μάτς πέρασε ο Πετρού. Ρώζει τώρα στην επίθεση, 2 και 10 ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Παναγιώτου θα εκτελέσει για 3 μπάλα στο σίδερο. Έξω στην συνέχεια, Γελογιαννάκης πήρε. Μόνος του αφήνει τώρα στον Καπράλο, θα σηκωθεί από κοντά εκείνος και θα σκοράρει με το 17. Κούτσα κούτσα πλησιάζουν οι All Stars, οι οποίοι δεν ξεκίνησαν καλά το δεκάλεπτο, ωστόσο τώρα έχουν αρχίσει και βελτιώνονται, βρίσκουν τα πατήματά τους. Από την άλλη ο Σαμονάς εδώ θα κάνει ένα πολύ κακό σουτ, μετά κατέληξε εκτός. Και έχουν ευκαιρία ακόμα και να εσωφαρίσουν με έναν τρίποντο οι φιλοξενούμενοι. Κάκης. Πέρασε η πάσα του. Σαμονάς φεύγει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Σαν σε προπόνηση θα σκοράρει για το 12-17. Κάκης πήρε. Γελογιαννάκης. Μέσα του Σαμονάς. Του Κάκης αριστερά.
παίκτες. Και πάλι με τον Αγγέλο Γιαννάκη θα σηκωθεί αυτός πίσω από τα 6.75, δεν βρίσκει στόχο όμως. Αντί Κωνσταντίνου. Σταματάει. Πάσα για τον Ανδρικόπουλο, του φεύγει για λίγο η μπάλα, προλαβαίνει όμως πριν εκείνη περάσει εκτός. Κωνσταντίνου, τρομερή πάσα του, δεν την έχει καταλεχθεί όμως ο Βλάχος. Καπράλος τώρα στον εφνιδιασμό, φτάνει μέχρι το τέλος, δεν μπορεί να σκοράρει. Η κατοχή παραμένει στους All Stars. Ενώ στο μάτς περνάει ο Μπανάσιος για τους Τεμπελχανάδες. Ο Γελογιαννάκης, μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κάκης κάνει την κίνηση για να πάρει ο Καπραλός. Κλείνεται στα δεξιά, πήρε την εκτέλεση αλλά το χασε. Μπάλα στον Μπανάσιο τώρα για να κατεβάσει. 14 δευτερόλεπτα όλα για τους γηπεδούχους. Χατζη Κωνσταντίνου. Χατζη Κωνσταντίνου παίρνει το σκριν. Φτάνει κοντά και θα σκοράρει κόντρα σε ψωμένα χέρια για το 14-7. Και τελειώνει και έτσι το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τις Τεμπελχανέδες να προηγούνται με 14-7 επί των All Stars. Επιστρέψαμε για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε με τους Τεμπελχανέδες να βρίσκονται στο 14-7, να έχουν μια υπέρ της διαφορά 7 πόντων τώρα στο μάτς. Σουτιά 3 πόντους στο χώρο των Πέτρου. Rebound είναι αμυντικό στα χέρια του Χατζη Κωνσταντίνου η μπαλά. Ίσως αναλαμβάνει και θα περάσει στο κέντρο. Μανάσιος. Ζητάει ο Βλάχος, ο Παπαναγιώτη, με συγχωρείτε. Και πάλι Μανάσιος τώρα από ο Παπαναγιώτη θα πάρει. Για 2 έρμπολ όμως, με ευκαιρία με τον Μπανάσιο, αστοχός και αυτός. Βγει άμυνα τελικά από τους All Stars, αλλά θα γίνει ένα φθηνό λάθος στην συνέχεια από τον Λετζί, ο οποίος έχασε την ισορροπία του εκεί. Έψαχνε να βρει συμπαίκτη, τελικά πάσαρε σε αντίπαλο και έγινε και το φάουλ στην συνέχεια. Και ο Μπερχανάδες παραμένουν τώρα στην επίθεση. Με τον Μπανάσιο να αφήνει στον Φαρκογιάννη. Προσποιήθηκε και άφησε τον Χατζη Κωνσταντίνου. Στην κορυφή εκείνος πάει αντίθετα από το σκριν. Κλείνεται καλά όμως από την αντίπαλη άμυνα. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να σκοράρει. Για το 16-7. Πέτρου. Οργανώνει τώρα για τους ολτσάρους ο Πέτρου, πήρε ο Τζότζος στα αριστερά. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, Γελογιαννάκης θα πάρει το σουτ. Το rebound στα χέρια του Πολιούση, προστάτευσε και την μπάλα και την άφησε τώρα στα χέρια του Μπανάσιου. Μπανάσιος είναι πολύ δυνατή, πάσα για τον Χατζη Κωνσταντίνου, του τρύπησε τα χέρια. Και έτσι έγινε το λάθος από τους Τεμπελχανάδες τώρα, οι οποίοι έχασαν ευκαιρία τώρα εδώ να πάνε την διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Τζόρτζος. Λετζής, ακόμα πιο αριστερά η μπαλά. Αγγελογιαννάκης. Θέλει να περάσει από τον Χατζη Κωνσταντίνου, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ, θα κερδίσει, θα πετύχει το καλάθι. Ο παίκτης των All Stars και θα πάει και στη γραμμή τώρα για μια συμπληρωματική βολή. 6-9 πλέον και δικαίωμα για μία βολή για τον Αγγέλο Γιαννάκη. Θα τη βάλει κι αυτή για το 16-10. Μπανάσιος. Ο Φραγκογιάννης θα σηκωθεί για 3 και θα εξοχίσει. 19-10. Το
αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο τρίποντο που πετυχαίνουν οι Τεμπελχανάδες στο παιχνίδι. Βάζει την αδύνατη πλευρά τώρα για τον Πέτρου, θέλει να απαντήσει εκείνος, αλλά δίνει πολύ ύψος, βάζει και λίγο περισσότερη δύναμη στο σούτ του. Φανάσιος, περνάει, του φύγει μπάλα, έγινε το κλέψιμο, θα απλώσει και τα χέρια του και θα βρει στην συνέχεια τον Λετζί και θα κάνει και το πρώτο φάουλ για τους Τεμπελχανάδες τώρα. Που μας επιστρέψει στο ματς, παίρνει την θέση του Παπαπαναγιωτού. Πέτρου και Λιγιανακής. Καπράλος το θέλει, το σου το πήρε, δεν το έβαλε όμως. Καρκογιάννης μάζεψε, δεν έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο. Θα πάνε σε δανεισμένη επίθεση τώρα η γηπεδούχη. Κολιούσης είδε ότι του άφηναν χώρο, πήρε το τρίποντο. Δεν μπήκε το καλάθι, νέα ευκαιρία όμως για τους Ρόζους, οι οποίοι έχουν 10 δευτερόλεπτα τώρα. Γκούμας προσποιήθηκε, γύρισε την άλλη, αλλά το χάσε. Τελογιαννάκης. Πέρασε, μάλλον θέλησε να περάσει την μπάλα στον Τζόρτζο. Πέτρου, έγινε το φάουλ στην συνέχεια από τον Κολιούση. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους Τεμπελχανάδες. Καπράλος τσεκάρει τις επιλογές του. Περνάει η πάσα του, παρακαταλήγει αυτός και έχουν 6 δευτερόλεπτα τώρα οι All Stars για να εκδηλώσουν την επίθεση. Ο Πέτρου είναι στην επαναφορά. Παίρνει ο Καπράλος και σηκώνεται υπό την πίεση του Πανάσιου. Μπορεί να σκοράρει, Φρακογιάννης τώρα αφήνει στα αριστερά. Χατζη Κωνσταντίνου περιμένει να έρθουν και οι συμπαίκτες στην επίθεση. Θα γυρίσει τώρα, κακό τελείωμα όμως. Πέτρου. Γελογιαννάκης του δίνει και πάλι έξω για να εκτελέσει εκείνος, διατρήσει μπάλα στο σίδερο. Καπράλος μάζεψε, καλάθι και φάουλ. 19-12. Καπράλος βρέθηκε εκεί την κατάλληλη στιγμή για να μαζέψει το σκουπίδι. Σκόραρε κιόλας, κέρδισε για το φάουλ, ρίχνοντας τώρα την διαφορά στους 7. Μπορούν να πλησιάσουν και στους 6 πόντους πλέον οι All Stars, αν ευτυχήσει και στην συμπληρωματική βολή του ο Καπράλος. Μαράς και Παπαπαναγιώτου επέστρεψαν στο μαζί τους Τεμπελχανάδες. Έξω η βολή, παραμένει το 19-12. Μαράς. Ωραία εκεί. Βρήκε τον Γκούμα, ο οποίος όμως δεν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του. Από κοντά τώρα ο Λετζής θα σκοράρει. 19-14. Και έχουμε και time out από τους Τεμπελχανάδες. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Τεμπελχανάδες, οι οποίοι βλέπουν πλέον τους All Stars να έχουν πλησιάσει τους 5 πόντους. Στο 19-14 βρισκόμαστε τώρα, Σαμονάς πήρε το screen, έφτασε κοντά. Ωραία εδώ, ξετυλίχθηκε η επίθεση των Ροζ για να φτάσει μπάλα στον Δημαρά και να κερδίσει τον φάουλ εκείνος, ο οποίος έφτασε κοντά στο... και στο να σκοράρει κιόλας. Δεύτερο φάουλ αυτό για τον Αγγέλο Γιαννάκη. Δεύτερο επίσης για τους All Stars στην δεύτερη περίοδο. Σε στόχο στην πρώτη. Μήκος στη 14 τώρα. Στοχή και στην δεύτερη για το 21-14. Γελογιαννάκης. Πάσε στα αριστερά. Παίρνει και πάλι ο Αγγέλο Γιαννάκης από τον Λετζή.
Πετρού. Τόσο ροπίας, χάκι στο τοσούτ, έπεσε και πάνω το Δημαράς, αλλά ήταν κανονική άμυνα. Μηνιασμός εδώ για τους Τεμπελχανάδες, σε ένα δύσκολο lay-up, δεν θα βρει στόχο όμως από τον Σαμονά. Παραμένει το σκορ στο 21-14. Ο Λογιαννάκης. Πέτρου γυρίζει, βρίσκει σίδερο όμως. Μάχες εκεί για το rebound, τελικά βγαίνει νικητής ο Τραγκογιάννης. Θα γυρίσει μπάλα πολύ ωραία και θα τελειώσει την φάση ο Σαμονάς με επιτυχία για το 23-14. Πέρασε από τρεις παίκτες η μπάλα μέχρι να φτάσει στο καλάθι. Πολύ ωραία εδώ συνεργάστηκαν οι Τεμπελχανάδες. Για δύο τώρα τον Λετζή. Δεύτερη ευκαιρία στοχή και αυτή από τον Τσουμπαρά και τους βγαίνει και αυτή η άμυνα. Η Μαράς τώρα στο ένας με έναν θα σηκωθεί και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 25-14. Ξεφεύγουν στο σύν 11 πλέον οι κυπεδούχοι. Με τον Τιμαρά να προσφέρει και πάλι ενέργεια στο παρκέ από την ώρα που πέρασε στο μάτς. Καμπράλος κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί για 3, το χάνει όμως. Μαράς περνάει μέσα πίσω από την πλάτη, παίρνει και πάλι. Δεν επιλέγει να εκτελέσει ο ίδιος. Κάνει τις τρίπλες τώρα, ζητάει ο Παπαναγιώτης στον Σαμονά, θα πάει η μπάλα. Και από εκεί έξω, όχι τώρα είναι ο Σαμονάς που εκτέλεσε για 3. Ο Κούμας είναι αυτός που θα πάρει ακόμα ένα επιθετικό rebound και θα σκοράρει κιόλας για να ανεβάσει το σκορ στο 27-14 και την διαφορά στο σύν 13 πλέον. Και ο Γιαννάκης, 2-57 ακόμα ως το φινάλε του δεύτερου δεκαλεπτού. Ετζής. Μπαλά έξω, Αγγέλο Γιαννάκης θα πάρει το σουτ. Είναι αδύναμο όμως. Λαγκογιάννης στο rebound. Ακινδυνευμένη πάσα του, πήρε ο Δημαράς. Θα φτάσει κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει καθώς αλλιώθηκε και προσπάθεια του από τον Πέτρου. Αγγέλο Γιαννάκης τώρα στην άλλη πλευρά. Παίρνει ο ίδιος την προσπάθεια, θα μπορούσε να έχει επιλέξει κάτι καλύτερο εδώ. Σαμονάς τώρα πατάει γκάζι και αφήνει στον Δημαρά. Κάπως γρήγορος ο ρυθμός της τελευταίας φάσης. Τώρα ηρεμεί τα πράγματα ο Δημαράς. Σαμονάς με 8 δευτερόλεπτα η ροζ. Φραγκογιάννης ζήγησε το σουτ, το πήρε. Μπαλά στο σίδερο, ο Φραγκογιάννης όμως θα μαζέψει το μακρινό επιθετικό rebound. Μια 10 δευτερόλεπτα. Σαμονάς στέκεται για 2 πασάρι, εξαιρετική πασάρι για τον Πάπα Παναγιώτου. Δεν την εκμεταλλεύεται εκείνος αρχικά. Ούτε στη συνέχεια μπορεί να πετύχει κάτι καλό. Απανωτά επιθετικά rebound από τους Τεμπελχανάδες. Και θα κερδίσει τελικά το φάουλο ο Φραγκογιάννης για να οδηγηθεί στη γραμμή των βολών. 4-3 τα ομαδικά. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για ένα time out. Έστρεψαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ και ο Φραγκογιάννης είναι έτοιμος να εκτελέσει το ζευγάρι βολών του. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχη και στην δεύτερη, το rebound είναι αμυντικό. Η κατοχή είναι για τους All Stars με 1.43 ακόμα να απομένει μέχρι το φινάλε και της δεύτερης περίοδου. Αλλάζει χέρια η κατοχή όμως, καθώς έγινε το λάθος από τον Κοφόπουλο. Τα χέρια τα δικά του κατέληξε εκτός η μπάλα, όπως λέει ο ρέφερι. Πάει τώρα να τα πει και με τον συνάδελφό του. Να δούμε τι θα αποφασιστεί. Αλλάζει τελικά η απόφαση. Η κατοχή είναι για τους All Stars. Κοφόπουλος είναι και πάλι. Να υπάρχει ένα φλότερ, βρήκε το χέρι
ο βλαχός και του έκανε έτσι το φάουλ, το οποίο είναι και το πέμπτο για τους γηπεδούχους. Θα έχουμε βόλες τώρα για τον Κοχόπουλο. Θα μπει μέσα τελικά η μπάλα στην πρώτη βολή, 27-15. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, την οποία θα βάλει και αυτή. 27-16. 1,5 λεπτό ακόμα. Η Μαράς θέλει να περάσει, του κάνει το φαουλ ο Λετζής. Φαουλ νούμερο 4 αυτό για τους All Stars, ενώ είναι και το δεύτερο φαουλ του Λετζή επίσης. Η Μαράς, Ανδρικόπουλος και πάλι έξω η μπάλα. 8 δευτερόλεπτα για τους Ροζ. Σαμονάς τώρα στα 5. Η Μαράς είναι μόνος του. Άρχισε να πάει πάνω του ο Τζόρτζος, δεν το πλήρωσαν εδώ όμως οι φιλοξενούμενοι. Ο Φόπουλος. Και το Γιαννάκη θα το πάρει, το σούτ και πολύ καλά κάνει. 27-19. Τελευταία 45 δευτερόλεπτα στη δεύτερη περίοδο. Σαμονάς πέρασε στον Παπαπαναγιώτου. Έξι να έρθει από πίσω ο Άγγελο Γιαννάκης και πέταξε εκτός την μπαλά. Βλάχος στην επαναφορά. Δημαράς. Τώρα πέρασε η μπάλα στον Παπαπαναγιώτου, ο οποίος θέλει να βρει τον Ανδρικόπουλο. Δεν βρίσκονταν όμως εκεί που κατέληξε η μπάλα. Και έτσι έγινε το λάθος για τους γηπεδούχους. Στα 29,6 τώρα το ρολόι. Φόπουλος. Φόπουλος κρατάει και στο κέντρο. Ο Τζόρτζος στην αρχή πάσα. Καταλήγει για βασία σε εκτός η μπάλα. Και έχουμε τώρα 14,1. Όλα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι μπορούν να κλείσουν την δεύτερη περίοδο με μια διψήφια υπέρ της διαφορά. Η Μαράς, πυροβλάχος κατευθείαν εδώ στον Ανδρικόπουλο, 2 δευτερόλεπτα. Στο 1 θα εκτελέσει ο Σαμονάς, δεν έρχεται το καλάθι και τελειώνει έτσι και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 27-19. Επιστροφή και πάλι εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς, το οποίο βρίσκει στο συνοχτό του Τεμπελχανάδες, οι οποίοι προηγούνται 27-19 των All Stars σε αυτή την αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της Development Duo League. Το σουτ είναι άστοχο του Μπανάσιου. Γίνει όμως το κλέψιμο από την λάθος φάση του Αγγέλου Γιαννάκη. Ο Σαμονάς κράτησε την μπάλα, έχασε την ισορροπία του και τελικά πάτησε και γράμμε. Ο Γιαννάκης. Λουκάκης στη γωνία. Θα εκτελέσει κιόλας για τρεις και θα το βάλει. 27-22. Με την τρίποντη εκτέλεση του Λουκάκη ξεκινούν το τρίτο δεκάλεπτο οι All Stars. Και η διαφορά τώρα στους 5. Για τον Νέτσο τον Κοχόπουλο, ο οποίος θα βρεθεί στο παρκέ. Σηκώνεται με την βοήθεια συμπαικτών του. Κάκης. Yeah.
Θέλει να γυρίσει ο Καπράλος, δεν μπορεί να βρει σκορ. Θα το κάνει όμως ο Δουκάκης, δεύτερο δικό του τρίποντο στο τρίτο δεκάλεπτο. Ξεκινάει δυναμικά ο Δουκάκης για τους All Stars. Πυροβολή ξανά και πάει πλέον το μάτι στο δίποντο. Έτσι αναγκάζει και σε ένα γρήγορο time out τους ταμπελχανάδες. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Δουκάκη και για τους All Stars γενικά στο τρίτο δεκάλεπτο. Τον Φώτη Δουκάκη να έχει πετύχει δύο θεατού τρίποτα στην τρίτη περίοδο. Αυτά τα πρώτα λεπτά που έχουμε αγωνιστεί στην τρίτη περίοδο. Και να πηγαίνει το σκορ 27-25, λαθάρτια απάντηση από τον Φραγκογιάννη. Για το 30-25 με το ίδιο νόμισμα. Απαντούν τώρα οι τεμπελχανάδες, οι οποίοι πάνε στο συν 5. Δουκάκης σε χέρια τον Δημαρά, Καμπράλος προσποιείται. Πάλι Δουκάκης θα σταθεί για δύο τώρα. Μπαλά στο σίδερο, Παπαναγίου του μαζεύει το rebound. Σαμονάς. Μπαίνει και πάλι από τον Βούμα. Φραγκογιάννης δεν θα το βάλει αυτή τη φορά. Ο Φόπουλος. Πάσα του έφτασε στον Καπραλό. Δημαράς κολλημένος πάνω του για να τον πιέσει. Και Λογιαννάκης περνάει με το δεξί, θέλει να τελειώσει τη φάση. Θα κερδίσει και το φόλο τον Παπαπαναγιώτου, ο οποίος έπεσε πάνω του. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό για τους τεμπελχανάδες. Το οποίο στέλνει και τον Άγγελο Γιαννάκη στη γραμμή. Άστοχος όμως αυτό στην πρώτη προσπάθεια. Βάζει τη δεύτερη. 30-26. Δημαράς. Πέρασε πάσα για τον Γκούμα. Ο Παπαναγιώτου έχει τον Κοφόπουλο μπροστά του. Πέρασε πάσα στον Δημαρά. Φραγκογιάννης θέλει να πλησιάσει. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαζεύει ο Παπαναγιώτου, σκοράρει. Ενώ ο παίκτης που είχε αναλάβει το μαρκάρισμα του βρισκόταν στο παρκέ ο Κοφόπουλος. 32-26. Ο Καπράλος. Τζόρτζος στον Κοφόπουλο, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Αστοχή, αλλά ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound. Και ο Γιαννάκης. Να καταλήγει εκτός, αλλά έχει ακουμπήσει και παίξει τον Τεμπελχανάδων. 7 δευτερόλεπτα. Καπράλος σε ένα μακρινό σου τριών πόντων αστοχή. Ο Τζόρτζος σπηδάει ψηλότερα και γραπώνει την μπάλα. Νέα 14 επίθεση τώρα για τους All Stars. Άγγελο Γιαννάκης, ένα νέο τρίποντο, αστοχή αυτό όμως. Δεν αλλάζει το 30-26. Φραγκογιάννης, τρομερή συνεργασία. Το alley-oop εδώ από τους τεμπελχανάδες με τον Σαμονά να τελειώνει τη φάση για το 34-26. Το highlight της βραδιάς μέχρι στιγμής. Ο Φόπουλος, Δουκάκης, καστύπασε για τον Τζόρτζο. Ασφυκτική πίεση, εκείνος δεν μπορεί να ευστοχίσει. Σαμονάς κατεβάζει τώρα για τους Ροζ. Σταματάει. Είναι δίπλα του στον Γκούμα. Κακή η πάσα, δεν είχε προλάβει να πάρει και θέση ο Παπαπαναγιώτου. Να πούμε κάπου εδώ ότι στον πρώτο γύρο οι All Stars ήταν εκείνοι που είχαν καταφέρει να επικρατήσουν. Τότε είχαν νικήσει με 55-44. Ενώ και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη στο πρωτάθλημα. Ότι μια τεμπελχανάδες είχαν επικρατήσει τον Πουλάντο Ρόπτος στην προηγούμενη αγωνιστική με 42-56, ενώ οι All Stars νίκησαν τους Κούρους Κιάς με 51-45. Αλλαγές τώρα για τους Ροζ. Με Κολιούση και Χατζικωνσταντίνου να παίρνουν στο παρκέ.
Ράλλος μπροστά από τον Δημαρά θα το βάλει. 34-29. Πολύ δύσκολο καλάθι. Καθώς ο Δημαράς είχε γίνει βδέλα πάνω στον αντίπαλό του, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να πετύχει τους 3 πόντους και να μειώσει στους 5. Ο Λιούσης κατά την αντίπαλη ρακέτα δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει. Δημαράς θα πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει όμως. Μάζεψε ψηλά ο Καπράλλος και θα κατεβάσει κιόλας για τους φιλοξενούμενους. Ο Φόπουλος θέλει να πάρει τα βήματα, του φεύγει όμως η μπάλα. Και έτσι περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία. Τσουμπάρας επιστρέφει στο μάτς για τους φιλοξενούμενους και για την θέση του Τζορτζού. Δημαράς Χατζη Κωνσταντίνου. Αναστώνει ο Παπαπαναγιώτου. Δημαράς θα επιχειρήσει ακόμα να σου πίσω από τα 6.75. Ίδια κατάληξη. Αλλά είναι και ο Παπαναγιώτου για να μαζέψει εξαιρετικό rebound. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Είναι και το τρίτο φάουλ αυτό για τον Αγγελογιαννάκη. Δημαράς δεν πέρασε η πάσα. 4 και 15 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Δουκάκης κατέβασε. Και αυτό τώρα στον Κοφόπουλο. Καπράλλος το θέλει, το σουτ θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας. 34-32. Στον δίποντο πλέον το μάτς. Με μια ακόμα τρίποντη εκτέλεση του Καπραλού. Σαμονά θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως. Ο Παναγιώτου παλεύει μήπως πάρει το επιθετικό rebound, αλλά την μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έτσι οι All Stars τώρα έχουν ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε ακόμα και να περάσουν μπροστά με ένα τρίποντο. Γελογιαννάκης, Ζητσό Δουκάκης, χαστύπασε για τον Καπράλο, ο οποίος θα γυρίσει, θα ξεφύγει από τον Κολιούση. Θα του κάνει τελικά το φάουλ εκείνος και θα τον στείλει στη γραμμή. Είναι το τρίτο δικό του επίσης και τέταρτο για τους Τεμπελχανάδες. Έξω πρώτη βολή του Καπράλου. Παραμένει το 34-32. Χάνει και τη δεύτερη. Στους δύο πόντους παραμένει διαφορά. Τζι Κωνσταντίνου. Πήρε ο Παπαπαναγιώτου. Έχει μπροστά τον Κοφόπουλο. Παίρνει και το σκρίν από τον Κολιούση για να εκτελέσει, αλλά θα στοχίσει. Κοφόπουλος. Ο Δουκάκης. Κοφόπουλος, ζητάει ο Καπράλλος έξω, θα κάνει την κίνηση ο Κοφόπουλος, αλλά έχει κάνει βήματα. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Το σκορ στο 34-32. Έξυπνη πάσα για τον Κολιούση, μετά από τρίπλα θα εκτελέσει εκείνος, δεν παίρνει το καλάθι όμως. Μάζεψαν οι All Stars. Και ο Γιαννάκης θα περάσει στο κέντρο. Σε οργανωμένη επίθεση φιλοξενούμενη. Ο Φόπουλος πέρασε. Δεν σκόραρε όμως, κύλησε η μπάλα στο Στεφάνι. Μαζεύει ο ίδιος. Ο Κάκης αφήνει στον Καπράλο. Θα σηκωθεί για τρεις εκείνος. Δεν μπαίνει το καλάθι ούτε τώρα. Έχασαν την ευκαιρία εδώ για να προσπεράσουν οι All Stars. Δημαράς κατεβάζει για τους Τεμπελχανάδες. Κάνει και μια περιστροφή. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον. Από τον Τσουμπάρα έγινε. Στη γραμμή ο Δημαράς. Αρχίζει στην πρώτη. Έξω και η δεύτερη από τον Δημαρά.
Δεν αλλάζει το 34-32. Γελογιαννάκης πιέζεται ψηλά. Βρήκε την πάσα όμως για τον Δουκάκη. Καμπράλος φτάνει κοντά, πήγε και ο Παπαπαναγιώτου πάνω του, αυτός έκανε το φάουλ. Αυτός πήγε για την βοήθεια και στην άμυνα με τον Κολιούση. Και αυτό είναι και το τρίτο φάουλ του Παπαπαναγιώτου επίσης. Έξω πρώτη. Καμπράλος θα βάλει την δεύτερη. 34-33 πλέον. Σε απόσταση αναπνοής πλησιάζουν οι All Stars. Ωστόσο το προβάδισμα παραμένει στα χέρια των Τεπελχανάδων. Ο Μαράς από τον Κωνσταντίνου, τώρα ο Δουκάκης πήγε αμέσως πάνω του. Θα τον περάσει ο Κάτσι Κωνσταντίνου, όχι. Θα κλέψει ο Δουκάκης. Θέλει να φύγει και στον ευνηδιασμό. Ο Παπαναγιώτου τον κλείνει. Μια προσπίση από τον Δουκάκη, όπως θα βρει σκόρο, θα βρει χώρο και θα σκοράρει για το 34-35. Ο ίδιος παίκτης που ξεκίνησε την αντεπίθεση των All Stars θα τους βάλει και τώρα μπροστά. Και έχουμε και time out από την πλευρά των Τεμπελχανάδων. Επιστροφή έπειτα από το time out των Τεμπελχανάδων και το σκηνικό έχει αλλάξει εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Με 1,5 λεπτό ακόμα να απομένει στην τρίτη περίοδο. Οι All Stars έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα για πρώτη φορά σήμερα με 34-35. Θα αλλάξει όμως αυτό από το Γάλλας στη Φραγκογιάννη. Και θα κάνει το 36-35 και θα βάλει και πάλι μπροστά τους Ρος. Πόπουλος. Περνάει η πάσα του. Έκλεψε ο Γκούμας και φεύγει στον ευνηδιασμό. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση όμως με το δεξί lay-up. Καμπράλος. Κάνει τις τρίπλες, σταματάει τώρα και βρήκε τον Δουκάκη. Καμπράλος θέλει να πάει κοντά, αλλά έχει κάνει βήματα. Ασχολείται ο Καμπράλος, ο Τσουμπάρας ήταν. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στο 10 λεπτό. Η Μαράς. Μέρα στον Παπαπαναγιώτου. Κρατάει εκείνος τσεκάρι τις επιλογές του πυρογκού μας. Αλλά έξω στον Φραγκογιάννη στα 3 δευτερόλεπτα θα πάρει το σούτ, εκείνος δεν μπαίνει το καλάθι. Αλλά έχουμε για τεχνική ποινή τον Κουκάκη. Αυτός μπάρε σε παλαμάκια. Την ώρα που πήγε να εκτέλεσε ο αντιπαλός του. Φραγκογιάννη για το 37-35. 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Στην τρίτη περίοδο πάντα. Και ο Λογιαννάκης δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι Ροζ. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά. 9 δευτερόλεπτα και ο Λογιαννάκης αδύναμο το σουτ. Καπράλος θα πάρει το επιθετικό rebound και θα εκτελέσει κατευθείαν. 37-38. Ένα δευτερόλεπτο, ο Φραγκογιάννης δεν προλάβα να εκτελέσουν οι Τεμπελχανάδες και τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με τους All Stars να έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους και να προηγούνται 37-38. Μπήκαμε και στο 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, στο 37-38 βρισκόμαστε πλέον με τους All Stars να έχουν κάνει την αντεπιθέση στο μάτς και να έχουν τώρα το τιμόνι στα χέρια τους. Δημαράς αστοχή στο τρίποντο. Ο Γιαννάκης. Καμπράλος. Πριν και πάλι ο Γιαννάκης θα εκτελέσει από εκεί. Χάνει, μαζεύει ο Παναγιώτου. Που μας άφησε στον
τον Σαμονά. Ο Φρακογιάννης τώρα θα πάρει. Προσπαθεί να ξεφύγει από τα μαρκαρίσματα, δεν μπαίνει το καλάθι. Επιθετικό rebound και θα σκοράρει στην συνέχεια ο Γκούμας. 39-38. Πόπουλος άσκησε τον Πέτρου, πήρε και πάλι. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια, ο Γελογιαννάκης θα κρατήσει τα 7 δευτερόλεπτα. Καπράλος 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει ο Γελογιαννάκης. Δύναμο το σουτ, μπάλα στο σίδερο. Ο Παναγιώτου μάζεψε και θα κατεβάσει ο ίδιος. Κρατάει την ισορροπία του παρότι πέσανε πολλά κορνιά πάνω του. Γκούμας ανεβάζει ταχύτητα, φτάνει μέχρι το τέλος, δεν σκοράρει όμως. Περνάει με ωραίες τρίπλες ο Αγγελογιαννάκης. Φτάνει και μέχρι το τέλος του δρόμου και θα σκοράρει. 39-40 τώρα. Με αυτή την πολύ ωραία προσωπική ενέργεια του Αγγελογιαννάκη παίρνουν και πάλι μπροστά οι All Stars. Από το δύσκολο lay-up έρχεται και όμως ο Φραγκογιάννης να σώσει την κατάσταση. Για το 41-40. Ακόμη αφορά που αλλάζει το προβάδισμα. Και είστε Μπελχανάδες με τώρα μπροστά με ένα πόντο. Τα δύο λεπτά που έχουμε διανύσει στην τέταρτη περίοδο. Λύει εδώ η άμυνα από τον Δημαρά, θα πάρει κιόλας ο ίδιος. Έχει στην άλλη πλευρά, βρήκε εξαιρετικά τον Σαμονά, δεν μπαίνει το καλάθι όμως. Ο Φόπουλος με χώρα από πίσω του θα κλέψει την μπάλα ο Σαμονά, σαν την Αλεπού ήρθε. Και έτσι τώρα είναι και πάλι στην επίθεση γρήγορα οι Τεμπελχανάδες. Σαμονάς αφήνει στον Φραγκογιάννη, προσποιήθηκε εκείνος. Πάνω του Πέτρου, 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. Δημαράς θα εκτελέσει από το πλάι. Είναι άστοχος Καπράλος, καθαρίζει τη φάση. Θα κρύβει ο Αγγελογιαννάκη τώρα η μπάλα, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση για τους All Stars. Πέτρου και ο Καπράλος που παίζει καλή άμυνα ο αντίπαλος του. Γελογιαννάκης εκτός ισορροπίας, δεν είναι καλή προσπάθεια, μάζεψε όμως ο ίδιος. 9-14 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Καπράλος θα εκτελέσει. 41-43. Ακόμα μια λύση που δίνει ο Καπράλος πίσω από τα 6.75. Δεν θα έρθει σοφάρις εδώ από τον Γκούμα, ναι, ευκαιρία με τον Δημαρά, αλλά έχει κάνει βήματα εκείνος. Και έτσι παίρνει ανεκμετάλλευτη αυτή η επίθεση για τους Ροζ. Παραμένουν στο σημείο τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι μπορούν να ανέπασουν και τη διαφορά. Γελογιαννάκης, ο Φόπουλος. Λετζής βρήκε τον Καπράλο, κόπηκε όμως από τον Γκούμα. Μπάλα παραμένει στους All Stars, αλλά ήταν καθαρή άμυνα, όπως λέει ο ρέφερι παρά τις διαμαρτυρίες του Καπραλού. 6 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Όμως δεν θα τα χρειαστούν, καθώς ο Δημάρας έκλεψε. Φραγκογιάννης συγκρούστηκε με τον αντίπαλό του, δεν υπάρχει κάτι. Ο Παναγιώτης κάνει βήματα, νέο λάθος εδώ. Και πάλι βήματα από τους Τεμπελχανάδες. Τα λάθη έρχονται σε ένα καθοριστικό για το ματσιμιό. Τελευταίο εξάλεπτο στην αναμέτρηση. Και οι All Stars διατηρούν το προβάδισμα τους. Ο Φόπουλος άφησε τον Αγγελογιαννάκη και εκείνος εκτέλεσε για 3. Απράλλως το επιθετικό rebound, 9-14 δευτερόλεπτα. Παρακινδυνευμένη πάσα, δεν θα προλάβει ο Κοφόπουλος. Και έτσι. Και οι All Stars τώρα θα κάνουν και το δικό τους λάθος. Δημαράς. Σκαστή πάσα ωραία για τον Παπαπαναγιώτου, θα μένει όμως ευκαιρία. Και ο Γιαννάκης. Πιέζουν ψηλά τώρα οι Ροζ. Με τις πάσεις των All Stars, Κοφόπουλος θα φτάσουν τώρα στο καλάθι φιλοξενούμενοι με τον Πέτρου να κάνει το 41-45. Λίγο στην άλλη πλευρά τώρα ο Σαμονάς.
Το συνεχίζει με την μπάλα στα δικά του χέρια. Θα κερδίσει το φάουλ και έχουμε και δύο βολές. Αυτό μάλιστα είναι και το πρώτο φάουλ που γίνεται στην τέταρτη περίοδο. Πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Τρίτο φάουλ επίσης για τον Κοφόπουλο. Μέσα η πρώτη. Σαμονάς θα βάλει και την δεύτερη αλάμψα αυτός από τη γραμμή για το 43-45. Ο Φόπουλος Καβράλος θα το πάρει το σουτ, δεν ήταν άσχημο, αλλά κατέληξε εκτός τελικά. Σαμονάς πήρε και θα εκτελέσει κιόλας από την κορφή και θα το βάλει για να δώσει το προβάδισμα και πάλι στους Πεμπελχανάδες. 46-45. Πολύ ωραίο μάτς βλέπουμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μία σου και μία μου, έχει γίνει η φάση εδώ στο 4ο δεκάλεπτο και πάλι μπροστά τώρα η All-Star. Σειρά του Πέτρου να μιλήσει πίσω από το 6-75. 46-47. Το σκορ ήταν για δύο μάλλον. Να σε δύο σπάθει εδώ από τις Εμπελχανάδες. Μαζέψε ο Πέτρου. Και ο Γιαννάκης βαλάει την μπαλά. Πιέζεται από τον Γκούμα. Ο Φόπουλος πήρε. Καπράλος βγήκε πάνω του ο Δημαράς. Τον πιέζει στο τελείωμα, αλλά θα σκοράρει ο Καπράλος. 46-49 τώρα. Δημαράς με τους Εμπελχανάδες, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους να έχουν ξεφύγει στο συντριά. Θα ισοφαρίσει όμως εδώ ο Σαμονάς. Τι μάτς βλέπουμε στα τελευταία λεπτά. 49-49 τώρα. Αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα και οι δύο ομάδες. Φαίνεται πως το θέλουν πολύ το σημερινό παιχνίδι. Θα γίνει το κλέψιμο. Σαμονάς τώρα πατάει γκαζί. Φεύγει μέχρι την άλλη πλευρά. Δεν θα σκοράρει με το δεξί. Και η πάσα κατέληξε και εκτός την συνέχεια. Μαρτύριασε από τον Σαμονά. Ωστόσο, όπως και να έχει, η μπαλά είναι για τους All Stars τώρα. 2.50 ακόμα για το φινάλε. Τελογιαννάκης. Έπαιξε το φάουλ, το οποίο είναι το πρώτο για τους Ρώσους στην τέταρτη περίοδο. Πέτρου γυρίζει, θα το χάσει μαζί στο Παπαπαναγιώτου. Σταγκογιάννης. Σαμονάς του δίνει και πάλι. Καγκογιάννης και πάλι στον Σαμονά. Αστοχή αυτή τη φορά ο παίκτης των Τεμπελχανάδων. Και ο Γιαννάκης θέλει να περάσει με ένα περίτεχνο τρόπο τον Δημαρά, ο οποίος έκλεψε και θα εκτελέσει κιόλας και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 52-49. Δεν βγήκε σε καλό αυτό που ήθελε να κάνει ο Άγγελο Γιαννάκης. Ο Δημαράς βρήκε την ευκαιρία του εκεί από τη γωνία και εκτέλεσε για το 52-49. Έχουμε και διακοπή τώρα για το time out των All Stars. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. 52-49 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Στο συν 3 οι Τεμπελχανάδες. Γελογιαννάκης. Κάνει το βήμα πίσω, είναι για 3 στο σουτ. Παλά στο σίδερο. Γελογιάννης. Ζητούν ηρεμία από τον πάγκο των γηπεδούχων. Οργανωμένη επίθεση τώρα για τους Ρος. Είναι και 35 ακόμα. Ο Γιάννης προσποιείται, θα πάρει την προσπάθεια. Αστοχή όμως ο Δημαράς, θα μαζέψει. Μια 14 δευτερόλεπτα. Γυρίζει ο Παπαπαναγιώτου, δεν μπορεί να σκοράρει.
Κοχόπουλος. Ο Δουκάκης. Και πάλι Κοχόπουλος θα βρεθεί στο παρκέ εκείνος. Κρατάει ο Καπράλος, είναι και πάλι, είναι ακόμα στο παρκέ ο Κοχόπουλος, ο οποίος ζητάει να διακόπτει το μάτς. Τώρα θα σηκωθεί ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Θα ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Στο μάτς θα πέρασει ο Πέτρου τώρα για τους Old Stars. Θα την καταστήσει τον Κοφόπουλο. Πλάι ο Δουκάκης, πήρε ο Καπράλος, έκαινε το φάουλ από τον Φραγκογιάννη. Μόλις το δεύτερο για τους Κοπελχανάδες αυτό. Και πάλι Καπράλος, βγαίνει όμως δυναμικά ο Δημαράς μπροστά και πετάει εκτός την μπαλά. Λουκάκης για ακόμα μια φορά στην επαναφορά. Και πάλι μπάλα στον Καπράλο. Γελογιαννάκης. Θα εκτελέσει ο Καπράλος, δεν το βάζει. Άντεψε ο Σαμονάς, 51 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα γίνει για το φάουλ από τον Λουκάκη. Το δεύτερο και για τους All Stars τώρα. Πάω Παναγιώτου. Θα γίνει το λάθος ο Αγγελογιαννάκης. Δώρο εδώ από τους Πεπελχανάδες. Οι δύο πόντι. Χάρισμα. 52-51 τώρα. Για το αυτό πλάι ο Φραγκογιάννης. Μιλάει κατευθείαν. 54-51. Λουκάκης. Βάλα στη γωνία, Αγγελογιαννάκης, υποπίεση το Σουτέρμπολ. 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Γίνεται και το φάουλ από τον Καπράλο. Ζήτω ένα διαθλητικό από την πλευρά των γηπεδούχων. Απλό λένε οι διαιτητές πως είναι το φάουλ και ο Σαμόνας είναι τώρα στην επαναφορά. 54-51, υπερθυμίζω το σκορ. Με τον Φραγκογιάννη να βάλει στο συν 3 την ομάδα του και να της δίνει αυτό το μαξιλαράκι. Πάλι Φραγκογιάννης, θα γερδίσει το φόλο από τον Δουκάκη. Είναι το τέταρτο. Το τελευταίο φόλο που είχαν να δώσουν αυτό οι All Stars. 23,5 ακόμα. Σαμονάς, αυτό να γίνει το φάουλ, πληρώνεται τα ομαδικά. Και έτσι ο Σαμονάς τώρα θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Έξω η πρώτη βολή. Παραμένει το 54-51. Στα 22,2 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Χάνει και την δεύτερη ο Σαμονάς. Ευκαιρία να ισοφαρίσουν με ένα τρίποντο οι All Stars. Χάσει την ισορροπία του ο Λετζής. Έχει γίνει και πόδι. Κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. 13,4 στο ρολόι. Δεν έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out, 13,4 στο χρονόμετρο, 54-51 το μάτς. Και οι Τεπελχανάδες κρατούν το υπέρ του συν 3.
Από την άλλη, οι All Stars ψάχνουν ένα τρίποντο που θα εισαφανίσει το μάτς. Από κοντά θα σηκωθεί για δύο πόντους ο Πέτρου. Θα κερδίσει το φάουλ. Και θα πάει τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους Τεμπελχανάδες. Έχουμε και αλλαγή με τον Τζούρκο. Να ρίχνετε τώρα στο παρκέ από τους φιλοξενούμενους. Έτοιμος για την πρώτη ο Πέτρου. Θα τη χάσει. Πετάει την πρώτη ευκαιρία ο Πέτρου. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει. 54-52. Και έχουμε και νέο time out αυτή τη φορά για τους γηπεδούχους. Επιστροφή και πάλι. 54-52 δείχνει ο φωτεινός πίνακας και 8,7 το χρονόμετρο. Σαμονάς θα πάρει, γίνεται το φάουλ. Ήρθαν 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Σαμονάς είναι στη γραμμή. Χάνει την πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, την οποία θα βάλει. 55-52 τώρα με την βολή του Σαμονά. Ξανά το μικρό προβάδισμα των τριών πόντων οι Τεμπελχανάδες και έχουμε και νέο time out. ...6,2 στο ρολόι, ένα τρίποντο ισοφάρισης κάνουν οι All Stars, καθώς το σκορ είναι στο 55-52 υπέρ των Τεμπελχανάδων. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχουν φάουλ να δώσουν πάντως οι γηπεδούχοι. Κουτάκης θα πάρει, θα κερδίσει το φάουλ. Είναι το τέταρτο. Τεμπελχανάδων. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα. Και πάλι στην επαναφορά οι All Stars. Πέτρου, άφησε τον Αγγελογιαννάκη. Εκτελεί εκείνος εκτός ισορροπίας. Δεν το βάζει. Ένα δευτερόλεπτο φινάλε. Με τους Τεμπελχανάδες να φεύγουμε την νίκη από το απόψινο παιχνίδι. Να φτάνουμε στο 5-8. Ενώ από την άλλη All Stars δεν μπορούσαν να βρουν το τρίποντο της ισοφάρισης. Και έτσι θα πέσουν πλέον στο 4-9.